Τέτοια γεγονότα δεν είναι απλά θλιβερά και αποτρόπια. Είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας. Και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την πατρίδα μας και τον λαό μας σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και ιδιαίτερα κρίσιμη. Την ώρα που θα έπρεπε οι προσπάθειες μας να επικεντρώνονται στο πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την πατρίδα μας από τον τουρκικό επεκτατισμό και να επιλύσουμε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα και της πανδημίας. Είναι αδιανόητο κάποιοι με καλυμμένα τα πρόσωπα να προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Εάν πραγματικά κάποιοι έχουν το θάρρος της νόμης τους και κυρίως των απόψεων τους και τεκμηριωμένα να δικαιολογήσουν αυτό που θέλουν, μπορούν να το πράξουν όχι με καλυμμένα τα πρόσωπα, αλλά με καθαρά τα πρόσωπα για να μπορεί να γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι μόνο η πραγματική τιμωρία και η παραδειγματική τιμωρία. Χρειάζεται η πολιτεία επιτέλους να λάβει και μέτρα. Και τα μέτρα δεν είναι μόνο μέτρα καταστολής. Είναι μέτρα πρώτα-πρώτα ενημέρωσης σωστής, είναι μέτρα πρόληψης, ναι, και στη συνέχεια υπάρχουν και τα μέτρα της καταστολής που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει διάγνωση αυτών που πρωτοστάτησαν σε αυτά τα παράδεκτα γεγονότα και η τιμωρία να είναι όχι απλά παραδειγματική, να είναι και αποτρεπτική για το μέλλον.